Η ώρα να φτιάξουμε μια σαλατούλα έτσι ωραία, ζυμαρικών με μακαρονάκια και διάφορα άλλα πραγματάκια που είναι πολύ δροσερό πιάτο και είναι και γεμίζει κοιλιά σου. Δεν είναι αυτό που λες, πέθανα στην πείνα, έφαγα μια σαλάτα για δίαιτα με τίποτα. Καλώς το Κωνσταντίνο μου και χρόνια πολλά για την προηγούμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρούλα. Σήμερα είπαμε να κάνουμε δύο εύκολες συνταγές. Η μία είναι η σαλάτα ζυμαρικών, πολύχρωμη σαλάτα ζυμαρικών, οι οποίες είναι εύκολες, γρήγορες, δροσερές, καλοκαιρινές. Και ένα γλυκάκι που θα κάνουμε αργότερα, ένα λαχταριστό κορμό με σιρόπι σοκολάτας και φράουλες. Είναι πολύ υλικά ωραία, τα οποία τα έχουμε συνέχεια στο σπίτι μας. Δηλαδή, άμα ανοίξουμε το ψυγείο μας, θα τα βρούμε. Μας βρίσκονται. Και εύκολα, γρήγορα θα δείτε πώς μπορούμε να έχουμε μια ωραία σαλάτα. Για πάμε. Λοιπόν. Έχουμε βράσει τα μακαρόνια, τα πολύχρωμα. Βράσει... πένες. Πολύ ωραία. Τι είναι, ριγατόνι, τι είναι αυτά. Είναι πένες, πολύχρωμες. Ναι. Εδώ τις έχουμε βράσει 11 πένες. Γιατί 11 είναι πολύχρωμες, για πες μου, γιατί εγώ αυτά τα πολύχρωμα δεν τα παίρνω. Αλλά για πες μου, αυτό εσύ που τα ξέρεις. Εδώ έχει πάστα μέσα από σπανάκι και οι κόκκινες έχουν πάστα από ντομάτα. Α, μάλιστα. Και οι άσπρες, οι κλασικές. Δηλαδή έχει άλλη γεύση, δεν έχει τη γεύση που έχει το μακαρόνι. Έχει λίγο γεύση από σπανάκι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τα βράσαμε λοιπόν, τα βράζουμε αρκετά ή όχι? Τα βράζουμε 11 λεπτά περίπου, ναι. 11 λεπτά, ναι. Να κρατάει λιγάκι, γιατί θα μπουν και τα υλικά μέσα. Το έχεις μετά περάσει λίγο στο λαδάκι? Τα έχω περάσει λίγο στο λάδι για να μην κολλήσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, και εδώ τι θα κάνουμε τώρα? Έλατε. Εδώ τα υλικά που θα βάλουμε, θα κόψουμε λίγο τα λαχανικά. Ναι. Είναι οι πολύχρωμες πιπεριές, οι οποίες τις κόβουμε σε μακρόστενα κομματάκια. Για να δώσουν μέσα και γεύση και χρώμα. Εγώ έχω επιλέξει κόκκινη πιπερίτσα, την οποία θα τη βάλουμε μέσα. Έχω επιλέξει κίτρινη πιπεριά και πράσινη. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα αυτή η σαλάτα. Μας πήρανε για ένα τραπέζι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, κάνουμε ένα κρεατικό. Τόσο μεγάλα κομμάτια. Ναι, ναι. Να φαίνονται, θέλω να φαίνονται λιγάκι ωραία, μέσα. Ωραία, ωραία, εσύ ξέρεις. Εντάξει, είναι περί, όπως θέλει ο καθένας, μπορεί να την κόψει και πιο μικρά, δεν είναι κακό δηλαδή. Απλώς για να μην χαθούν. Λοιπόν, βάλαμε τις πιπερίτσες μέσα και αυτό που πρέπει λίγο να κόψουμε τώρα, έχω πάρει 7 φέτες γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή. Τα οποία θα τα κόψουμε και αυτά. Ζουλιένο, όπως λέμε στην ορολογία τη μαγειρική, δηλαδή σε μακρόστενες λωρίδες. Μάλιστα. Μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε αλαντικό. Θέλουμε ζαμπόν, θέλουμε χοιρινή ομοπλάτη. Ναι. Ό,τι μας αρέσει. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγο τυράκι. Εγώ έχω πάρει μίνλερ τώρα εδώ. Λοιπόν, το κόβουμε και αυτό κατά τον ίδιο τρόπο. Και το βάζουμε και αυτά μέσα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι που αρχίζουμε να προσθέτουμε τα διάφορα υλικά που έχω εδώ. Λοιπόν, έχω μαγιονέζα. Περίπου 100 γραμμάρια μαγιονέζα. Τη μαγιονέζα γιατί τη βάζουμε? Τη βάζουμε γιατί χρειάζεται κάποιο υγρό για να μπορέσει να αποκτήσει λίγο υγρασία, για να μπορέσει να ανακατευτεί, να μην είναι στεγνή. Μάλιστα. Λοιπόν, μαγιονέζα. Έχω εδώ λίγη μουστάρδα. Τη μουστάρδα γιατί τη βάζουμε, πάλι γιατί είναι υγρό? Ναι, για γεύση. Όλα αυτά δένουν μεταξύ τους και δίνουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δεν έχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο, αλλά θέλει λίγο κάτι υγρασία, κάτι νερουλό που λένε, για να μπορέσει να την ανακατέψει και να γίνει δροσερή. Λοιπόν, λίγο κέτσαπ. Δύο κουταλίτσες είναι η κέτσαπ και δύο κουταλίτσες είναι η μουστάρδα μας. Λοιπόν, εδώ. Είναι λίγο γιαούρτι. Αυτό γιατί το βάζουμε πάλι, γιατί θέλουμε κάτι για την υγρασία αυτό. Αν βάζαμε για την υγρασία, ένα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μαγιονέζα, ας πούμε, δεν ξέρω, λέω. Όχι, μαγιονέζα είναι αλμυρί, μπορεί να. Δηλαδή όλα. Δένουν μεταξύ τους και ισοβαθμίζουν και τη γεύση και τις υφές και τα πάντα. Λοιπόν, το γιαούρτι μας εδώ και απομένει λίγος μαϊντανός εδώ, ναι, τον οποίο τον έχουμε ψιλοκόψει, λίγο πάπρικα γλυκιά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε λίγο κρέμα γάλακτος. 100 γραμμάρια περίπου. Και κρέμα γάλακτος. Και κρέμα γάλακτος. Γιατί? Γιατί το χρειάζεται για να μπορέσει να δέσει και να γίνει δροσερή κρέμα, θα μπορέσει να ενώσει λίγο τις γεύσεις, γιατί κάποια είναι αλμυρά, το γιαούρτι είναι λίγο ξινό και όλα αυτά θα πάρουν μια ωραία γεύση. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο τυράκι τριμμένο. Δεν είπα ότι δεν παχαίνει σαλάτα, είπα ότι είναι δροσερή, έτσι. Αυτή είναι σαλάτα, αυτή είναι τούρμπο. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο πιπεράκι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αλάτι δεν βάζουμε, έχουμε βάλει όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, και αυτό που δεν έχουμε βάλει είναι λίγη ντοματούλα, την οποία τη βάζουμε σε καρυδάκι μέσα. Μικρά τετραγωνάκια. Λοιπόν, πιστεύω ότι τώρα τα έχουμε βάλει όλα. Θα μπορέσουμε να ανακατέψουμε ελαφριά. Με το ένα χέρι κρατάμε εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε ζυμαρικό. Με φιωγκάκια, με μακαρονάκι κοφτό, με πένες άσπρες, με ό,τι να είναι. Θα το βάλεις στο ψυγείο? Αυτό θα χρειαστεί να το βάλουμε λιγάκι στο ψυγείο, μισή ωρίτσα. Σαν υλικά, σαν υγρασία μέσα το βλέπω, το καταλαβαίνω στο χέρι μου, δεν είναι στεγνό, είναι έτοιμο. Στη γεύση ξέρω ότι είναι καλό, δεν χρειάζεται να το δοκιμάσουμε, θα το δοκιμάσεις εσύ, εδώ. Εμένα με χαλάει που έχει μέσα την κρέμα γάλακτος και το γιαούρτι. Γιατί? Δεν μπορώ να τα φανταστώ αυτά με μακαρόνια. Δεν μου πάνε σε γεύση. Θα το δοκιμάσεις λιγάκι και θα μου πεις. Σαν μυρωδιά ωραίο είναι, αλλά κρέμα γάλακτος με μακαρόνι και γιαούρτι μαζί. Κι όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μπορέσουμε να τη σερβίρουμε λιγάκι εδώ. Θες να δοκιμάσεις λιγάκι? Δηλαδή, άμα θέλω να το κάνω χωρίς γιαούρτι και κρέμα γάλακτος, δεν θα μου πει. Εντάξει, μπορείς να το κάνεις και χωρίς γιαούρτι. Εδώ θα μπορέσουμε λιγάκι να τη γαρνίρουμε γύρω-γύρω. Νόστιμο είναι. Και άμα μπει και στο ψυγείο και έρθουν και. Άμα μπει λίγο στο ψυγείο, πολύ, θα δέσουν πιο πολύ γεύσεις, τα υλικά και θα γίνει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η σαλατούλα μας. Μ' αρέσει που τη στολίζεις κιόλας. Λιγάκι να φαίνεται έτσι, βάζουμε και τα αγκουράκια μας εδώ.